τεράστιες προσπάθειες να δείξουμε το χώρο αυτό ως ένα αρχαιολογικό χώρο έτσι όπως του πρέπει. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και κάνουμε μια μελέτη προκειμένου να αναδείξουμε και να αναβιώσουμε τους σημειακούς αγώνες. Αγώνες πολύ κρίσιμοι και πολύ σημαντικοί, ίσως και παλαιότεροι των Ολυμπιακών Αγώνων στα Ίστια. Έτσι όπως τα αφήσαμε, έτσι έμεινε. Συντάξαμε μελέτη και εντάξαμε και ξεκινήσαμε, τελειώσαμε τις μελέτες και ξεκινήσαμε την ένταξη ενός δημοτικού σχολείου στα Ίστια. Έτσι έχει μείνει, τώρα τελευταία υπάρχει μια κινητικότητα προκειμένου να ενταχθεί στο Ίστιο. Σας θυμίζω ότι όταν ξεκινήσαμε το 2011, η Διόλυγα από τη μεριά του Σαραγιού ήταν κλειστή. Κάνει μια προσπάθεια τεράστια και η Διόλυγα σε 1,5 μήνα άνοιξε. Σήμερα η Διόλυγα είναι κλειστή, νομίζω, γύρω στους 6 μήνες. Και αυτό έχει αποκόψει τα Ίστιμια και την Κεραυνήση από το Καραμάκι. Και εδώ κανείς δεν μιλάει και κανείς δεν πιέζει. Τι να πω για το Λουτράκι, και βεβαίως επιτρέψουμε για τη γενέθλιά μου την Περαχώρα. Μουσείο της Περαχώρας. Έτσι όπως το αφήσαμε. Έτσι και έμεινε. Και δεν έγινε μόνο αυτό. Το μεγάλο κακό είναι ότι κάναμε μια τεράστια προσπάθεια μέσα από το ΚΑΣ, από το Τεχνικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, να μπορέσουμε να εντάξουμε το έργο αυτό, τη μελέτη και το πετύχαμε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πήραμε όλες τις διαβεβαιώσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού. Έμεινε μόνο μια κυκλοφοριακή σύνδεση που γίνεται μέσω του Δήμου, διότι είναι στο σχέδιο πόλης και δεν είναι στους περιφερειακούς δρόμους. Και έκτοτε από το 2014 δεν έχει συμβεί το παραμικρό για το Μουσείο Περαχώρας και δυστυχώς πιστεύω, μάλλον δεν θα ήθελα να πιστέψω, ότι έχει χαθεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή που υπήρχε τότε με τους τότε πολιτικούς προϊσταμένους τον κύριο Τζαβάρα ή την κυρία Μενδόνιο, Γενικό Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού, να βρεθεί η ίδια συγκυρία προκειμένου το έργο αυτό κάποια στιγμή να το ξεκινήσουμε. Το γήπεδο της Περαχώρας που το ξεκινήσαμε, κατοκυρώσαμε το διαγωνισμό το καινούριο γιατί ακυρώθηκε ο προηγούμενος διαγωνισμός της Δημοτικής Αρχής που έγινε το 2010. Είχε γίνει και ο προσυμβατικός έλεγχος και το αποτέλεσμα ήταν σήμερα που έχουν περάσει 4 ολόκληρα χρόνια το γήπεδο αυτό να μην έχει γίνει. Δώσαμε ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο βάρος στην ιστορία της περιοχής μας, διοργανώνοντας για πρώτη φορά τη Μάχη της Περαχώρας, ουσιαστικά τριήμερο εκδηλώσεων και βασικά να θεωρήσουμε ότι να περάσουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι η ιστορική έδρα είναι η Περαχώρα. Εντάξαμε το έργο Βουλιαγμένης, Περαχώρα Βουλιαγμένης στο ΕΣΠΑ, ο δρόμος αυτός, και είμαστε έτοιμοι με τον τότε αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Δέδε. Είχαν σχεδόν τελειώσει οι μελέτες, να υλοποιήσουμε ένα έργο ενοποίησης της λίμνης του Ηρέου με τον αρχαιολογικό χώρο του Ηρέου, το οποίο έτσι όπως το αφήσαμε, έτσι και έμεινε. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Διοργανώσαμε διάφορα φεστιβάλ νερού, τιμώντας το νερό της πόλης μας, φεστιβάλ ηλεκτρονικής, φέρνοντας σημαντικό κόσμο εδώ, φοιτητές από όλο τον κόσμο, προκειμένου να μας πούνε την άποψή τους πώς πρέπει να έχουν την πόλη μας, το Λουτράκι σήμερα, και όχι μόνο το Λουτράκι, αλλά και την ευρύτερη περιοχή, αλλά και το. Και τη Διόλυγα που είναι το σημαντικότερο νερό στην χώρα. Στο Σχήνο είναι η πρώτη φορά, το λένε και οι φίλοι μας στις Σχηνώτες και τα Πίσια, ότι για πρώτη φορά επί της εποχής της δικής μας υπήρξε πόσιμο νερό στο Σχήνο. Για πρώτη φορά. Και αντί αυτού, επειδή πρέπει να πω και δύο άλλες κουβέντες, χάσαμε σηματικά πακέτα στιγματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι στο πρόγραμμα Εξοικονομώ της τάξης των περίπου 700.000 ευρώ από τη Δημοτική Αρχή, την οποία εμείς είχαμε τάξει και αυτά αυτή όλη την χρηματοδότηση. Και βεβαίως να σας πω ότι ψηφίσαμε φεύγοντας το Γενικό Πολιτικό Σχέδιο του Λουτρακίου, όπως το αφήσαμε έτσι και υπάρχει μετά από 4 χρόνια. Κάπου σε κάποια σιτάρια κοιμάται ο φάκελος αυτός.